βεβαίως υπέρβαση. Δημιουργία θα πει υπέρβαση. Δεν είμαι γλύπτης, δεν είμαι ζωγράφος, δεν ξέρω. Δεν θέλω να μπω μέσα στο καλούπι της γλυπτικής, δεν θέλω να μπω μέσα στο καλούπι το συμβατικό της ζωγραφικής. Εγώ θα κάνω άλλο πράγμα. Θα κάνω γλυπτικο-ζωγραφικό δημιουργία. Θέλω να έχω κενό. Κενό, κενό, να μπορώ να το γεμίζω. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Με άλλα πράγματα, με καινούρια πράγματα, με αυριανά πράγματα. Το υλικό δεν είναι ο σκοπός μου. Είναι μέσον. Και φροντίζω όσο μπορώ μέσα στις δυνατότητές μου το υλικό να μην υπάρχει. Το υλικό να εξυπηρετεί μια ιδέα, μια σκέψη, μια συγκίνηση. Άμα φαίνεται το υλικό δεν κάνω τίποτα. Η φόρμα. Εγώ νομίζω ότι είναι τεχνική η φόρμα, δεν είναι φυγή. Μέσω της φυγής καταλήγει σε άλλα πράγματα, άπιαστα. Ζούμε μία εποχή ανταγωνισμών και σύγχυσης. Παίρνω το μήνυμα της αφής. Το μήνυμα αυτό το ανακυκλώνω, το καταστρέφω, το ανακυκλώνω. Και μέσω αυτού του υλικού προσπαθώ να περάσω ένα δικό μου μήνυμα. Ασφαλώς είναι, έχει μια ευθερεσία. Να μεταπλάσω το μήνυμά του. Ο στόχος ενός δημιουργού, αν είναι ένας δημιουργός, είναι ακριβώς αυτό, να δημιουργήσει καινούργια δεδομένα και καινούργιες, πώς να πει κανείς, καινούργιους τρόπους να καλυφθούν καινούργιες ανάγκες, οι οποίες δεν τις υποψιαζόμαστε. Ένα έργο είναι μία χειρονομία. Είναι μία γενναιόδορη χειρονομία. Δηλαδή, ο στόχος δεν είναι... Δηλαδή, ένας δημιουργός δεν είναι ο στόχος του υλικός. Ο στόχος του είναι να κερδίσει, να καλύψει ένα κενό, ένα έλλειμμα συγκίνησης, ελεύθερης σκέψης, γενναιοδορίας, ανθρωπιάς. Όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν και ένας άνθρωπος περπατάει με τα δύο και όχι με τα τέσσερα. Εγώ είμαι ένας αναρχικός, θεωρώ τον εαυτό μας αναρχικός. Απέναντι σε αυτό που πάνε να μου επιβάλλουν και να μου μάθουν. Θέλω να μείνω ελεύθερος, γιατί αυτή η ελευθερία με οδηγεί στην υπερβατικότητα, η υπερβατικότητα με οδηγεί στην δημιουργία. Είμαι μόνος μου. Γεννήθηκα μόνος μου, είμαι μόνος μου και θα υπάρχω μόνος μου. Η μοναξιά ναι, η μεταφυσικότητα ναι. Είναι λίγο, θα έλεγα, το κορμί του. Ναι, ναι, οπωσδήποτε. Είμαι ο γιος του Μπαρμπακώστα, του Τσαγάρη. Εκεί έμαθα, όταν ο πατέρα μου έφτιαχνε τα παπούτσια, τα χάιδευε. Έφτυνε λίγο και τα σκουπίζει για να γυαλίσει. Εκεί έμαθα να αγαπάω. Ο πατέρας μου δείξε πόσο αγαπούσε τα παπούτσια που έκανε. Εμένα με έσωσε η φύση.